Ας το ακούσουμε. Οι κύριοι μας κλέβουν το χρόνο. Ελάτε, κύριε Ταχιοπαρακαλώ. Λοιπόν, να πω ότι ντρέπομαι πραγματικά σαν πολίτης αυτής της χώρας. Ναι, ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, βλέπουμε πώς χρησιμοποιούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για μικροπολιτική στη χώρα μας. Βλέπουμε πώς χρησιμοποιήθηκε ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Είναι ντροπή όλα αυτά που έχουν γίνει και που γίνονται. Αντιμετωπίζουν τα δύο κόμματα του δικοματισμού, του νέου δικοματισμού, με μια επιπολαιότητα και το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και βεβαίως χρειάζεται μια ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση στο μεταναστευτικό. Δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη της να το αντιμετωπίζει. Χρειάζεται ενίσχυση η Frontex. Χρειάζεται να μην υπάρχουν γκέτο. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση εκεί, ώστε οι Σύροι και οι... να μην αναγκάζονται να περνούν το Αιγαίο κάνοντας όλες αυτές τις. Θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο τη ζωή τους. Είδαμε το πρόβλημα πόσο κοντά μας ήρθε τώρα. Είδαμε ότι πλέον έρχονται και μεγάλα καράβια εδώ. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Μακριά από κορώνες, μακριά από μικροπολιτική και μακριά από εκμετάλλευση. Άρα στην ενδιάμεση θέση. Δείτε μας μια θέση συγκεκριμένη τι να κάνουμε. Μην μας παίρνετε θέση στη μέση. Είναι εύκολο αυτό που κάνετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρχεσαι και να λες θα κάνουμε αυτό ή δεν θα κάνουμε το άλλο την ώρα που είναι και λίγο ανέξοδο. Εδώ όμως χρειάζεται μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση. Ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Χαίρομαι που ακούστηκε επιτέλους ότι έχουμε και τον Έλληνα Επίτροπο, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα μετανάστευσης και είναι εξαφανισμένος. Γιατί ο Έλληνας Επίτροπος είναι εξαφανισμένος τώρα? Δεν είναι εξαφανισμένος. Έγινε σύσκεψη. Επήρε πρωτοβουλία προχθές και απήντησε και αμέσως την επιστολή που του έστειλα εγώ για το θέμα αυτό. Όπως έστειλα και στον κύριο Σούλτς. Απάντησε στην επιστολή τη δική σας. Το γεγονός ότι είχε σύνολο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απλώς προσκλήθηκε για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, είναι κάτι που δεν τιμά τη χώρα μας και την επιλογή αυτήν. Το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι μία βόμβα και πάλι αντιμετωπίζεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι τρομερό ότι συνδέεται, δεν καθόμαστε όμως, να συζητήσουμε. Γιατί ξέρετε, γιατί σας ρωτάω, γιατί από ορισμένες πλευρές και στην προεκλογική περίοδο, το θυμάστε ότι το συζητούσαμε στις δημοτικές εκλογές από την προεκλογική περίοδο, από ορισμένες πλευρές συνδεόταν η ιστορία, από την πλευρά του κ. Καλαμάνη δηλαδή, συνδεόταν η ιστορία του μεταναστευτικού με έναν τρόπο με το... με τα ζητήματα της τρομοκρατίας. Θυμάμαι την κουβέντα που κάναμε για το τζάμι. Κυρίως εγώ ήταν η θέση μου για την αύξηση της εγκληματικότητας. Ναι, όχι, άλλο λέω κύριε Καλαμάνη. Λέω, είχε ανοίξει μια κουβέντα, ας πούμε. Λέγαμε, άμα κάνετε. Έλεγε η μια πλευρά. Άμα κάνετε τζάμι στο κέντρο της Αθήνας, θα είναι το κέντρο της τρομοκρατίας. Συνδεόταν η ιστορία της θρησκείας, του μεταναστευτικού με την ιστορία της τρομοκρατίας. Ακούστηκε με έναν τρόπο τώρα και προεκλογικά. Και θέλω να είναι σαφές αν από τη δική σας πλευρά και των υπολείπων, έχουν τοποθετηθεί όμως οι υπόλοιποι, αν από τη δική σας πλευρά υπάρχει μια τέτοια αντίληψη ή όχι. Διότι τώρα λέμε κουβέντες τώρα γενικώς είναι καλό. Ότι συνδέεται η τρομοκρατία. Χρειάζεται να ασκήσουμε πολιτικές εδώ κοινωνικού χαρακτήρα ώστε να αλλάξει το περιβάλλον. Δηλαδή... Εγώ ακούω στη Γαλλία να λένε ότι παιδιά, ένα από τα κεντρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι έχει γετοποιηθεί ένα κομμάτι της νεολαίας. Αυτοί είναι φτωχοί, δεν αλήθεια έχουν πρόσβαση, είναι. Έχουν μπει στο περιθώριο και επομένως είναι πολύ εύκολο να προσελκύονται. Μα δεν σας είπα όχι στα γκέτο. Συμφωνούμε. Δεν σας είπαμε όχι στα γκέτο. Το ποτάμι έχει στις θέσεις του καθαρά, λέει, μιλάει ξεκάθαρα για όλα αυτά τα πράγματα. Όχι στα γκέτο. Τα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται εδώ και που πηγαίνουν σχολείο να παίρνουν και την υπηκότητα. Βεβαίως, έχουμε... αλλά την ηθαγένεια. Πάμε στην κυρία Κορτσίδα, λέτε για να κλείσουμε, παρακαλώ. Ο οποίος υπεραμείνεται σήμερα. Και μια τελευταία κουβέντα θα ήθελα. Υπάρχει ένα πολύ έντονο κλίμα αντισημιτισμού επίσης. Στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη θα πω πρώτα, για την Ελλάδα δεν θέλω ακόμη να μιλήσω, αν και βλέπουμε ότι πολλές φορές βεβαιώνονται... Από τους Ευρωπαίους πολίτες το εννοείται αυτό. Εκτός αν εννοείται τους τζιχαντιστές. Εγώ δεν έχω διαισθανθεί ότι στην Ευρώπη υπάρχει κλίμα αντισημιτισμού. Το ότι στην Ελλάδα γίνονται, βεβηλώνονται τα εβραϊκά νεκροταφεία είναι κάτι το οποίο ίσως να μην φτάνει εδώ κάτω, αλλά επειδή προέρχομαι από μία πόλη όπου και το μνημείο της συχνά πυκνά, το μνημείο της στην πλατεία Ελευθερίας. Τα λέμε αυτά και τους ενισχύουμε. Εγώ είμαι ο δήμαρχος που έκανε το μνημείο του Ολοκαυτώματος για τους Εβραίους στην Αθήνα. Το έχουν βεβηλώσει πράγματι μία-δύο φορές. Μπράβο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι ανάγκη όμως να το λέμε γιατί τους ενισχύουμε, τους ενθαρρύνουμε αυτούς τους κυρίους. Ελάτε, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Καλαμάνη. Δεν το κρύβουμε, τι ακούμε. Όχι, δεν εννοώ να το κρύβουμε. Κλείστε, κυρία Ταχιά, ότι υπάρχει κλίμα αντισημιτισμού. Μάλιστα. Ελάτε. Κύριε Ταχιά, ολοκληρώσετε. Λοιπόν, τα σύνορα βεβαίως δεν πρέπει να είναι αφύλακτα. Δεν μπορεί να μην φυλάσσονται. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν οι έλεγχοι της Frontex. Χρειάζεται ενίσχυση από τη Frontex.
όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να δίνεται βεβαίως και το άσυλο, να δίνεται ευρωπαϊκό άσυλο. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν είναι δυνατόν όμως μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε ένα πάνελ τηλεοπτικό, για όλα να γίνεται συζήτηση. Κυρία Κολτσίδα, και κλείνουμε. Ελάτε, κύριε Δαχτιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, φωνάζουν και οι ψηφοφόροι σας, εγώ στη Θεσσαλονίκη, δεν φωνάζουν. Τι φωνάζουν. Αφήστε την Δαχτιά να μιλήσει. Να ακούσουμε τις ενδιαφέρουσες απόψεις της.